Έχοντας την εύλογη προσδοκία ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία το συντομότερο δυνατόν. Κύριος σύμμαχος σε αυτή τη διαπραγματευτική προσπάθεια αποτελεί η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Η αναθεώρηση των αποτελεσμάτων για το 2016, που μόλις χθες ανακοίνωσε η Κομισιόν και σήμερα επιβεβαίωσε η Ελστάτ, δικαιώνουν τις προβλέψεις μας και αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία επέστρεψε οριστικά στην ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 αναμένεται να φτάσει ακόμα και στο 2% του ΑΕΠ, όταν ο στόχος ήταν 0,5% του ΑΕΠ. Με βάση τα παραπάνω, οι νέες προβλέψεις μηδενίζουν το μικρό δημοσιονομικό κενό για το 2018 και συνεπώς δεν έχει πλέον καμία βάση η συζήτηση που αφορούσε πιθανά μέτρα για την κάλυψή τους στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος. Εξάλλου, με δεδομένες αυτές τις προβλέψεις για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον δεν έχουν καμία βάση και οι παράλογες απαιτήσεις για νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος, είτε για την περίοδο από το 2019 και μετά. Τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στη διαπραγμάτευση και τα οποία επιβεβαίωσε χθες η Κομισιόν, αναμένεται να επαναλάβει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Μοσκοβισή στην αυριανή του επίσκεψη στην Αθήνα. Με βάση τα παραπάνω, η σταθερή θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται και δεν θα λάβει ούτε ένα ευρώ επιπρόσθετα μέτρα λιτότητας επιβεβαιώνεται πλήρως. Οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βεβαίως συνεχίζουν να είναι παράλογες και αιμονικές, όμως και από τη δική του πλευρά το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη του τη νέα δημοσιονομική πραγματικότητα. Και πράγματι τη λαμβάνει υπόψη του, καθώς από τις δηλώσεις αξιωματούχων του προκύπτει ότι πλέον, έστω και δειλά, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα. Επιμένει ωστόσο με αιμονή στη θέση του για συγκεκριμένο μείγμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αναμένουμε όμως ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναγνωρίζοντας τη νέα πραγματικότητα, θα προχωρήσει σε ρεαλιστικότερες και περισσότερο επικοδομητικές προσεγγίσεις στο εγγύς μέλλον. Το ίδιο όμως αναμένουμε και από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Οι απόψεις του για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% για μία δεκαετία είναι απλώς μη ρεαλιστικές και ως εκ τούτου καθόλου μη επικοδομητικές. Και αυτό δεν είναι μόνο η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και κάθε σοβαρού οικονομολόγου, ανεξαρτήτως πολιτικής ή θεωρητικής τοποθέτησης. Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί άμεσα η δεύτερη αξιολόγηση, είναι αναγκαίο και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών να υιοθετήσει μια επικοδομητική και συμβιβαστική στάση, υιοθετώντας ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με ισχυρά επιχειρήματα, αλλά και με ισχυρούς συμμάχους στο πλευρό της. Στόχος μας παραμένει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν, αλλά και καταφανώς η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα επαναφέρει την Ελλάδα στην πλήρη κανονικότητα. Ταυτόχρονα όμως ενδιαφερόμαστε και διαπραγματευόμαστε και για μια συμφωνία που θα προστατεύει την κοινωνική πλειοψηφία. Το πώς θα κλείσει η αξιολόγηση επομένως είναι το ίδιο σημαντικό με το πότε θα κλείσει. Όσοι λοιπόν το τελευταίο διάστημα με δηλώσεις τους δημιουργούν μια εικόνα θρίλερ και τροφοδοτούν την κινδυνολογία, απαιτώντας το άρον-άρον κλείσιμο, δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στην ελληνική πλευρά. Αντίθετα, εξυπηρετούν τις παράλογες θέσεις κάποιων εκ των δανειστών. Η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και η διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Ευκλήδη Τσακαλώτο έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας της έγκαιρης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Αλλά ταυτόχρονα και πλήρη εικόνα των ισορροπιών και των κινήσεων που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ελληνική πλευρά και την κοινωνική πλειοψηφία. Δυστυχώς όμως, για άλλη μια φορά, αρνητικός παράγοντας στην προσπάθεια της Ελλάδας να πετύχει μια θετική για την κοινωνία και την οικονομία συμφωνία είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, την πιο κρίσιμη ώρα της διαπραγμάτευσης, βρίσκεται στο Βερολίνο. Και αντί να υπερασπιστεί τις ελληνικές θέσεις, όπως θα όφιλε, επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Χθες έχασε μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να επιδείξει υπευθυνότητα και για άλλη μια φορά υιοθέτησε το σύνολο των θέσεων των πιο ακραίων από τους δανειστές. Τη στιγμή που το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης αναγνωρίζει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη θετικότερη των προσδοκιών δημοσιονομική πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να επιρρύψει ευθύνες για τις καθυστερήσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Σχεδόν ζήτησε από το Βερολίνο να μην κλείσει η αξιολόγηση και προσπάθησε να πυροδοτήσει πολιτική κρίση. Η στάση του αυτή αποδεικνύει ότι πολιτευόμενος με αποκλειστικό γνώμονα την ιδιωτελή του φιλοδοξία να έρθει στην εξουσία, επιχειρεί να εμπλέξει ένα ξένο κράτος στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε για την αποδοκιμαστέα επί της αρχής στάση του είναι να του θυμίζουμε διαρκώς ότι οι κυβερνήσεις στις δυτικές δημοκρατίες, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, δεν διορίζονται από τους δανειστές, αλλά εκλέγονται από τον ελληνικό λαό.
Αυτό εξάλλου το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι δανειστές, τους οποίους με ακατανόητη επιμονή προσπαθεί να εξευμενήσει ο κύριος Μητσοτάκης και στους οποίους προσπαθεί να φανεί χρήσιμος.